καμία σχέση με Μανώλη, αλλά ξεκίνησε μικρός να σπουδάσει, πήγε στην Αμερική. Μετά γυρίζει πίσω να κάνει καμιά δουλειά, σκόνεται και φεύγει τρία χρόνια και τρέχει με το World Party δεξιά και αριστερά, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Απάνω που λέμε ότι ηρέμησε και βρήκε μια ωραία κοπέλα να κάτσει, κατάλαβες, πάλι σκόνεται και φεύγει. Σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται, ο Σάκης Ανιμανίδης ήρθε για να μείνει για πάρα πολύ καιρό. Πού είσαι, ρε. Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Κάνει μυστική. Προσπαθώ, κρατιέμαι. Για να δω. Μια χαρά σε μια χαρά και εσύ. Ο Πέτρα είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι Πέτρα. Λοιπόν, έχω σκάσει. Κολόφαρδε. Γιατί έχει σκάσει. Γιατί μεγάλωσα και δεν πήραν εμένα, πήραν εσένα. Στο Survivor εννοείς. Μα την Παναγία. Στο Gold Party, άμα το ξανακάνουμε. Όχι, το Gold Party, εντάξει, εκεί θα με ταλαιπωρούσε. Θα τρέχουμε δεξιά και αριστερά, κοιμόμαστε όπου κάτσε, α πούμε. Όχι, δεν είναι. Δεν θα πει πάνω σε ένα μηχανάκι και θα πηγαίνω έτσι, ας πούμε. Σε χαγό στο μηχανάκι. Θα κάνουμε ένα άλλο Gold Party σε πεντάστερα μόνο, ξέρω. Όχι, δεν μιλάμε για πεντάστερα. Αλλά λέμε τώρα, εδώ το Survivor μου αρέσει. Με παίρνει παίχτη. Επειδή έχει στρατηγική, θα το κερδίσει όμω. Δεν εννοείται με στρατηγική, θα πάμε. Θα σε ψωλαδώσω και τίποτα. Θα έρχομαι το βράδυ με φουσκωτό στι παραλίε και πετάω μπέργκερ. Κάνω ο Πέτρος. Ο Πέτρος θα είναι ο μόνο παίχτη που όταν τελειώσει ο Survivor θα έχει βάλει 3 κιλά. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα δεν καταλαβαίνω, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ξέρω. Διαβάζω πριν από λίγο, βλέπω ένα χαρούμενο άνθρωπο στο Instagram, ο οποίος είναι με μια μπόμπα, όταν λέμε μπόμπα, δηλαδή. Είναι μπόμπα το κορίτσι. Το κορίτσι είναι μπόμπα. Όνομα και πράγμα. Λοιπόν, βλέπω ένα σάκι, Βαγγέλη μου, ξέρεις, είναι κάτι αγάλματα στη Βαρκελόνη, δεν θυμάμαι που ήταν. Είναι κάθε έτσι με το κορίτσι. Πριν το κορίτσι. Και γελάει έτσι. Ναι, παριστάνει το σκυλό αγόρι και είναι συνέχεια στάζει, κοντεύει να φτάσει. Και απάνω, μετά διαβάζω και μιλάμε στο τηλέφωνο, λέει έρχομαι Αθήνα, μένω εκεί και τα λοιπά, πιάσαμε σπίτι. Και μόλις το σπιτώνει το κορίτσι, φεύγεις 5 μήνες, μαζί. Πού πας, για να βρει άλλον. Λες. Δεν ξέρω. Άμα ήταν να φοβάμαι ότι θα βρει άλλον, δεν θα ήμουν ούτως ή άλλως μαζί. 5 μήνες, πού πάρε 5 μήνες. Στον Άγιο Δομήνικο συγκεκριμένα. Με πληγώνεις κάθε μέρα. Κοίταξε, κάποιος μου είχε πει ότι οι σχέσεις εξ αποστάσεως είναι αυτές που κρατάνε περισσότερο. Κρατάνε με 5 μήνες τώρα. Ισχύει αυτό εδώ. Ισχύει. Ο πιο εμπειρός θα μου πεις. Ορίστε. Να, το λες και εσύ. Στη φάση που είστε εσείς τώρα. Ναι. Όχι ισχύει. Απλά να είσαι σε WiFi κοντά. Συνέχεια θα έχεις εκεί το διάστημα. Τι κάνεις. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα το πώς το είπα. Γυρνάω στο σπίτι και λέω. Μωρό μου, δεν την είμαι Χριστίνα. Μωρό μου τη λέω. Χριστίνα. Μπομπα για το μπομπα. Μπομπάκι. Άκου να δεις, λέω. Έτυχε, λέω, κάτι καινούριο. Μου λέει, τι έτυχε πάλι. Όλο κάτι καινούριο τυχαίνει. Λέω, το και το μου είπαν να πάω για το Survivor και θέλω τη γνώμη σου. Και μου λέει, θες την επαγγελματική, όπως την προσωπική. Λέω, επαγγελματικά. Λέω, επαγγελματική είναι, λέω, η πρόταση που μας έγινε. Μου λέει, λοιπόν, πρέπει να πας, λέει, είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της ελληνικής τηλεόρασης, σου ταιριάζει και σου αρέσει κιόλας. Οπότε πρέπει να πας. Οπότε εγώ λάμπω, αρχίζω, χαμογελάω. Λέω, ναι, έχεις δίκιο κτλ. Δεν πέρα 10 λεπτά και γυρνάει και μου λέει, καλά, ρε. Θα με αφήσει εδώ και θα αφήσει 5 μήνες. Λέω. Κάτσε, λέω. Τώρα δεν μου είπε να πάω. Λέει, αυτή ήταν επαγγελματική μου άποψη. Τώρα αυτό είναι, λέει, το προσωπικό. Είναι μόλις την κατεβάζει, φτιάχνετε το σπίτι, μπαίνετε. Έτσι ακριβώς. Εγώ το μόνο που μπορώ να κρίνω είναι το υπέροχο χαμόγελο. Έχει όντως έχει χαμόγελο. Έχει τα αυτιά έτσι. Γι' αυτό σε κάνει και εσένα και γελάστε με το ίδιο. Εννοούσα τον πρώτο μου χαμόγελο που παρατήρησα. Προσπάθησα να βρω πολλές φωτογραφίες να δω και το άλλο στοιχείο που είπες. Ότι έχει ωραίο. Δεν θυμάμαι. Μυαλό. Είπα μυαλό. Το κάτω μυαλό. Α, το κάτω μυαλό. Ναι. Και είπες και το μυαλό. Το μυαλό δεν το ξέρω. Προφανώς είναι παρέξιμο. Προφανώς εσύ το μυαλό σε τράβηξε. Με τράβηξε το μυαλό. Γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή επειδή είσαι εδώ τώρα. Εσένα δηλαδή που σε παρατηρώ χρόνια τώρα. Εκεί πα ακριβώ. Ντάγκ μυαλό. Χτυπά εδώ και γύρω. Μυαλό αυτό που μυαλό. Εδώ και χρόνια τώρα έτσι. Να σου πω την προσωπική μου άποψη, για να απαντήσω για μία φορά λίγο σοβαρά. Αυτά πάνε. Δεν είναι υγιές να είσαι με κάποιον άνθρωπο του οποίου της οποίας ο κόλλος δεν σου άρεσε. Συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή,
Το σεξουαλικό. Ποιο γέλασε. Ο το σεξουαλικό. Το μυαλό, το χαμόγελο και ο κόλο. Το σεξουαλικό στοιχείο. Το σεξουαλικό στοιχείο είναι βασικότατο. Και φαίνεται ότι κάνει και πλάκα και εννοεί και κάτι. Ακριβώ. Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά σου λέω ότι αν η ομορφιά τη είναι εδώ, το μυαλό τη είναι εδώ. Αλλά τι να κάνουμε, κανεί δεν είναι τέλειο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Το ξέρω, αυτό σου λέω, κανεί δεν είναι τέλειο. Όμω σε είδα και σε ένα φιλμάκι στην Μποτσουάνα. Πού ρέθηκε στην Μποτσουάνα, ρε αγόρι μου. Με έστειλε το National Geographic και δεν έχασα την ευκαιρία, πήγα. Α, πήγε. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο από εκεί και να επιστρέψουμε μετά να το σχολιάσουμε γιατί δεν πα καλά.